Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην κυκλοφορία δόθηκαν πριν από λίγο τμήματα της Αττικής Οδού που παρέμεινε κλειστή από τη Δευτέρα. Τα οχήματα μπορούν να μετακινηθούν χωρίς να πληρώσουν διόδια από την έξοδο της Κηφισίας έως και την Ελευσίνα και στα δύο ρεύματα, αλλά και από τα διόδια της Κατεχάκη μέχρι το αεροδρόμιο. Για τρίτη μέρα πάντως παραμένουν ακινητοποιημένα εκατοντάδες οχήματα στην Αττική Οδό, με το στρατό, την πυροσβεστική και την αστυνομία να συνεχίσουν την επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους. Μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε για τη διαχείριση της κακοκαιρίας, ο Πρωθυπουργός ζήτησε προσωπικά συγγνώμη για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας μία προσωπική και ειλικρινή συγγνώμη από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν επί πολλές ώρες μένοντας εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό. Υπάρχουν σαφέστατες ευθύνες στον παραχωρησιούχο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε αυτή την τελευταία χιονοθύελα. Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι διαχειρίζονται όχι με ευκαταφρόνητο κέρδος κρίσιμες υποδομές, έχουν υποχρεώσεις. Με πρώτη, να μπορούν να κρατούν τον δρόμο ευθύνης τους ανοιχτό. Αυτό έγινε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Δυστυχώς όμως δεν έγινε στην Αττική Οδό. Προβλήματα όμως, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν υπήρξαν μόνο στην Αττική Οδό. Υπήρξαν και σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Και είναι σαφές ότι και εκεί τα πράγματα δεν πήγαν καλά και πρέπει να εξετάσουμε τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση και να αναπροσαρμόσουμε τους σχεδιασμούς μας. Με τις ευθύνες να γίνονται μπαλάκι από την περιφέρεια στους δήμους για τους κλειστούς δρόμους και τα τεράστια προβλήματα από τα πεσμένα δέντρα, κάτοικοι προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τα αυτοκίνητά τους και καταγγέλνουν στο Open πως παραμένουν χωρίς ρεύμα για δεύτερο 24ωρο. Τρίτο 24ωρο χωρίς ρεύμα περισσότερα από 5.000 νοικοκυριά σε όλη τη χώρα. Στο Χαλάνδρι, ολόκληρες γειτονιές είναι χωρίς ρεύμα για πάνω από 32 ώρες. Τρεις ημέρες μετά την εκδήλωση του φαινομένου και ακόμη σε γειτονιές του Χαλανδρίου, οι δρόμοι είναι γεμάτοι παγωμένο χιόνι. Με αποτέλεσμα οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να μην μπορούν να μετακινηθούν με τα αυτοκίνητά τους. Είναι πολύ επικίνδυνο. Το καλώδιο είναι στο ύψος του ποδιού μου. Οι γείτονες έχουν βγει εδώ να δουν τι συμβαίνει. Το κλαδί είναι ακόμα κάτω. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη διανοητική ικανότητα για να καταλάβει κανένας ότι από εδώ δεν έχει περάσει τίποτα. Για άλλη μια φορά, οι αρμόδιες υπηρεσίες πετούν η μία τον μπαλάκι των ευθυνών στην άλλη. Μιλάμε στο Δημαρχείο. Χτες μας λένε ότι είναι η ευθύνη του Δήμου να μαζέψει το δέντρο για να μπορέσει να έρθει ΔΔΕ. Σήμερα από το Γραφείο Δημάρχου μας λένε ότι είναι δουλειά της ΔΔΕ και αυτό. Και να μαζέψει το δέντρο. Δεν βρίσκουμε άκρη. Έχουμε απευθύνει δημόσια έκκληση από τη Δευτέρα το πρωί προς τη ΔΔΕ προκειμένου να αποκαταστήσει τις βλάβες. Τα ίδια γινήκανε και πέρυσι στη Μύδια. Γίνονται προσπάθειες τώρα αυτή τη στιγμή με μεγάλη δυσκολία και η οδός Αναπαύσεως που ανήκει στην περιφέρεια και η οδός Παπανικολή που ανήκει στην περιφέρεια να καθαριστούν για να είναι εύκολη και η πρόσβαση από τα γιώτα εκεί που δεν θα έχουν αλυσίδες. Χωρίς ρεύμα νοικοκυριά και στην Αγία Παρασκευή. Σε ορισμένα σημεία επί της λεωφόρου Μεσογείου τα αυτοκίνητα κινούνται μόνο σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας, καθώς μέχρι σήμερα δεκάδες είναι τα αυτοκίνητα τα οποία είναι εγκλωβισμένα πάνω στο χιόνι. Ρεύμα τουλάχιστον καλά, φαγητά θα φάμε αυτά που έχουμε. Ρεύμα είναι κρίμα, μάνα 90 χρονών. Εσείς πόσες μέρες είστε χωρίς ρεύμα? Τρεις μέρες σήμερα. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές της Ανατολικής Αττικής, αλλά και σε Παπάγου, Χολαργό, Μαρούσι, ενώ παρατηρούνται σποραδικά κενά ηλεκτροδότησης και σε άλλες περιοχές. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε εξάωροφο κτίριο στη Λεωφόρο Συγκρού. Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά που επεκτάθηκε γρήγορα, ενώ στο Λαϊκό Νοσοκομείο διακομίστηκε ένας 78χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και φέρει εγκάβματα στα άκρα. Η ώρα είναι 7 παρα 10 το πρωί. Μια ισχυρή έκρηξη σε κτίριο προκαλεί αναστάτωση στη Λεωφόρο Συγκρού. Πραγματικά βομβαρδισμένο τοπίο. Δείτε μόνοι σας τι έχει συμβεί. Κτίρια το ένα δίπλα στο άλλο. Μια τεράστια καταστροφή. Μιλάμε, το κεντρικό κτίριο εδώ έχει καταστραφεί. Έχει σχεδόν καταστραφεί πρώτος, δεύτερος, τρίτος όροφος, τέταρτος όροφος. Η φωτιά που προκλήθηκε από την έκρηξη εξαπλώθηκε γρήγορα στο κτίριο. Αμέσως στο σημείο έφτασαν 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα της πυροσβεστικής και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Το άκουσα, ήμουνα στο σταθμό του μετρό της Ακρόπολης, εκεί στην είσοδο και εκεί άρχισαν σπάγαν τα τζάμια, σπάσαν δηλαδή τα τζάμια και ταυτόχρονα χτύπαγε ο συναγερμός. Από το ισχυρό οστικό κύμα που προκάλεσε η έκρηξη έγιναν ζημιές σε γειτονικά κτίρια. Έχουν φύγει τα πάντα. Κρέμονται γυαλιά, καταλάβατε, κρέμονται αντικείμενα ακριβώς πάνω από τα κεφάλια μας.
Εδώ, δες εδώ τι έχει γίνει. Εδώ. Η εικόνα είναι τρομακτική. Νομίζω ότι ήρθα σε βομβαρδισμένο τοπίο. Σαν να είμαστε σε πόλεμο. Ενώ δεν γλίτωσαν και διερχόμενα αυτοκίνητα. Περάσατε με το ταξί εκείνη την ώρα. Και τι ακούσα, τι έγινε. Χάθηκε ο κόσμος, φίλε, τι να σου πω. Σκοτεινιάσαν όλα. Από την ισχυρή έκρηξη έχει τραυματιστεί ένας ηλικιωμένος άνδρας 78 ετών, ο οποίος διέμενε στον ημιόροφο του κτηρίου. Μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο με εγκάβματα στα πάνω και κάτω άκρα και εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο. Ερευνητές σε Πανεπιστήμιο της Νορβηγίας ανακάλυψαν αντισώματα κορονοϊού σε δείγματα αίματος από το 2019, αλλάζοντας έτσι την ιστορία της εμφάνισης της πανδημίας στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα η Παγκόσμια Ιατρική Ένωση προειδοποιεί ότι αργά ή γρήγορα όλοι θα νοσήσουμε από τον ιό. Ο πλανήτης καταγράφει εξαιτίας της επέλασης της μετάλλαξης όμικρον περισσότερα από 21 εκατομμύρια κρούσματα κορονοϊού μέσα σε μία εβδομάδα, αριθμό ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας. Το ιδιαίτερα μεταδοτικό αυτό στέλεχος προβληματίζει την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης να εμφανίζεται απεσιόδοξος. Also, meine Prognose ist, wir werden alle Covid bekommen, früher oder später. Auch ich, obwohl ich mich wirklich versuche zu schützen, so ist nur geht. So ansteckend ist dieses Omikron im Moment. Στη σκιά της Όμικρον, το εμβολιαστικό πρόγραμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει να καταραίει, παρά την επιτυχία που σημείωσε στην αρχή. Μόλις το 40% των εμβολιασμένων Αμερικανών δέχτηκε να κάνει την τρίτη ενισχυτική δόση ενός εμβολίου σύμφωνα με το CDC, ενώ με το πέρασμα των εβδομάδων, ο αριθμός των πολιτών που πηγαίνουν στα εμβολιαστικά κέντρα όλο και μειώνεται. If you've gotten boosted, you're close to 90% in prevention of hospitalization. If you've just gotten two shots, it hovers around 65-70%. Εν τω μεταξύ, έρευνες του νοσοκομείου Άκερσου στην Νορβηγία ανακαλύπτουν τώρα αντισώματα COVID-19 σε δείγματα αίματος από τον Δεκέμβρη του 2019, δηλαδή ένα μήνα πριν την επίσημη εμφάνιση του κορονοϊού στην Ευρώπη. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρα 10 με την Πόπη Τσαπανίδου. Καλό απόγευμα σε όλους.